Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ρίγο, είναι καθοδόν προς την Εύβοια, εκεί όπου οι κάτοικοι προετοιμάζονταν, Γιάννη, τις προηγούμενες ημέρες. Γι' αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας θα περάσει σίγουρα από την Εύβοια και θα είναι δύσκολη κατάσταση σίγουρα. Προετοιμάζονται Ελλήνα και όχι μόνο αυτό, αλλά ανησυχούν και ιδιαίτερα, καθώς έχουν ήδη πληγεί πριν από λίγες ημέρες με την καταστροφική πλημμύρα, αλλά είναι και ήδη πολύ μεγάλη ζημιά από τις μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου. Αυτό λοιπόν έχει οδηγήσει τους κατοίκους να ανησυχούν ιδιαιτέρως και έχουν προβλέψει, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, φτιάχνουν αναχώματα έξω από τα σπίτια τους για να μην πλημμυρίσουν και πάλι. Να σου πω ότι όπως μαθαίνουμε, περίπου 45 άτομα από τα παραθαλάσσια σημεία της Αγίας Άννας, την Κοτσικιά, αλλά και το Αχλάδι, έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο με τα αυτοκίνητά τους, καθώς ανησυχούν, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται να πλήξει την περιοχή Νέα Κακοκαιρία. Επίσης, στον Δήμο Μαντουδίου είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα και αύριο προληπτικά, ενώ αύριο στον Δήμο Χαλκιδέων θα παραμείνουν και εκεί τα σχολεία κλειστά. Έχει μεγάλη αγωνία των κατοίκων, ανησυχούν και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να σώσουν τις περιουσίες τους που ήδη, βέβαια, Αλίνα, έχουν πληγεί πριν από λίγες ημέρες ξανά. Και βλέπαμε, Γιάννη, στις συνδέσεις που μας έκανες πριν από 2-3 ημέρες, την αγωνία των ανθρώπων εκεί στο Αχλάδι, στην Αγία Άννα, που με κορμοβέματα προσπαθούσαν να προασπίσουν όπως μπορούσαν την περιουσία τους για το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας που έρχεται. Μας λες ότι ήδη 45 περίπου κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει με ασφάλεια την περιοχή. Σε ευχαριστώ πολύ.